Θέλω να πω χρόνια πολλά και όλοι ήταν το κίνητρο για να δημιουργηθεί αυτό το περιοδικό. Βασικά ο λόγος ύπαρξης της εφημερίδας είναι γιατί θέλαμε να υπάρχει ένα έντυπο διαφορετικό, εναλλακτικό, που να μην υπάρχουν κουτσομπογιά, αθλητικά, πολιτικά. Από την πρώτη στιγμή, πριν 2 χρόνια, ποια η αντιμετώπιση του κόσμου τώρα? Εντάξει, καμία σχέση. Βγήκαμε μάστα μια φυλάδα που δεν ξέραμε τι να πούμε ακριβώς. Δηλαδή το είχαμε, θέλαμε το διαφορετικό, ποιότητα, να μην είναι καθόλου έτσι mainstream κάτι, να δώσουμε μια πολιτιστική πρόταση. Απλά νομίζω τώρα πατάμε στα πόδια μας, ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε τι δίνουμε στον κόσμο και πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία. Τώρα σε ευχαριστώ και φεύγω. Η εφημερίδα... Μήνα με το μήνα εξελίσσεται, έχει αλλάξει και γραφιστικά. Εμείς που είμαστε μέρος αυτής της ομάδας έχουμε γίνει καλύτεροι και με την αγάπη του κόσμου και τη στήριξη του γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Θέλω να μου πεις και τι να περιμένει ο κόσμος από την Avantgarde. Τι άλλο μπορεί να περιμένει? Σίγουρα θα να περιμένει πολύ ενδιαφέρον θέματα τα οποία τον ενδιαφέρουν. Πολλά events, πολλά parties. Η θεματική του party ήταν το Boogie Nights, αλλά και οι τσίροες. Το οποίο διακοσμητικό μπορώ να πω ότι έχει μια διαφορετική εξήγηση. Διάβασα το περιοδικό, διάβασα την έκδοση αυτή, η οποία ήταν και άνω των 18 ετών. Έχω διαβάσει ότι ένας άντρας που φαίνεται και βλέπει αυτό το πράγμα σε μια γυναίκα 5 λεπτά την ημέρα είναι σαν να κάνει γυμναστική. Βάζεται για μισή ώρα, ναι. Αν αληθεύει αυτό σημαίνει... Βεβαίως είναι επιστημονική έρευνα. Ότι προλαβαίνουμε και εμείς μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Μπορείτε να το κάνετε και θα γίνουμε όλοι κορμιά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στο περιοδικό. Και σε εσάς. Bye.